Jump ball στην αναμέτρηση του Αποέλ Περεστρόικα με την ανόρθωση για τη 14η αγωνιστική Zopa Basket League. Πρώτη κατοχή για την ομάδα της Λευκωσίας. Με τον Blackmon να έχει την μπάλα και την ευθύνη της πρώτης επίθεσης για τους γηπεδούχους. Ο Jacobs ξανά στον Blackmon, έγινε το switch. Ο Blackmon έχει το mismatch υπέρ του, αλλά φρόντισε ο Jimmy Lee Taylor να του σβήσει τα φώτα με την αρχή. Τάπα εξαιρετική αμήνα από τον Αμερικανό. Ο Χόρτον, ο Μουόσα θα πάει προς το καλάθι, κλείνεται, καλή άμυνα από τον Jacobs. Παρ' όλα αυτά, ο Ζέιτ Μουόσα θα βάλει το πρώτο καλάθι της ημέρας. Στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου, παραλιμνίτης, έπαιζε στην ομάδα της περιοχής του. Φέτος παίζει σε μια ομάδα με πρωταθλητισμό, με στόχο πρωταθλητισμό. Τρίποντο από τον Γιώργο Τρετιακόφ. Πρώτο καλάθι από τα 6.75. Άμυνα και πάλι από την ομάδα της Αμοχώς του, τρέχει και προλαβαίνει, βάζει ένα πολύ δύσκολο καλάθι ο Λάντριους Χόρτον με την ανόρθωση να είναι στην επίθεση. Ο Χόρτον είναι πρώτος σκόρερ με 6 πόντους, 5 έχει ο Τρετιακόφ. Παρά την προσπάθεια της άμυνας του Αποέλο μου, όσα ψηλότερα από όλους ανέβηκε και σκόραρε. Χόρτον, η backdoor πάσα στον Τέιλορ, κάτω από το καλάθι νικάει τον Grace. Ο Τέιλορ, ο οποίος είναι ο παίχτης που θεωρητικά θα είναι κυρίαρχος. Blackmon κλείνεται, βγάζει έξω στο Γιάνναρά, πάει στο drive, ένα ωραίο γύρο step και καλάθι με το αριστερό. Πολύ ωραίο τελείωμα από τον Γιάννη Γιάνναρά. Jacobs, πάσα ψηλά στον McKinnis, πήγε για το alley-oop, δεν κατάφερε να συνδεθεί με τον συμπαίκτη του. Η ανόρθωση που τρέχει στο fast break, Τρετιακόφ, πάει στο drive, ανάμεσα σε τρεις παίκτες του Αποέλ σκοράρι. Πολύ ωραίο τελείωμα από τον Γιώργο Τρετιακόφ. Και είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού που χαρακτηρίζει την ομάδα του Αποέλ. Αρκετά καλή περιφερειακή σουτέρ σε όλες τις θέσεις, εκτός από τον McKinnis. Τρίποντο για την ανόρθωση με τον Χόρτον. Να παλεύει κοντά στο καλάθι, ο McKinnis όμως ανέβηκε ψηλά και πήρε το rebound. Ήταν η πρώτη άμυνα ζώνης που έπαιξε η ομάδα του Αποέλ και την κέρδισε. Να το πρώτο τρίποντο του Αποέλ με τον Γιάννη Γιάνναρά, ο οποίος είναι η μόνη αξιόπιστη επιθετική επιλογή για τον Αποέλ σήμερα. Έχει βάλει τους μισούς πόντους της ομάδας του. 7 από τους 14. Είναι αυτό που σου έλεγα, Ηρόδοτε, ότι γι' αυτό σε σετ άμυνα ο κόουτς Κωνσταντινής έχει αφήσει παίχτη κολλημένο συνέχεια πάνω στο Γιάννη. Ο Γιάννης βρήκε ελεύθερο στο transition τώρα. Ναι. Σωστά. Η απάντηση από την ανόρθωση όμως με τον William Tatton στο σύνδικος και πάλι διαφορά. Αποέλ με την μπάλα είναι ο McKinnis εδώ έξω στον Πυρίλη. Το shoot για 3 από τον Γιάνναρά που πετυχαίνει άλλο ένα τρίποντο. Ο Γιάννης Γιάνναράς που γίνει 11 πόντια από τον πάγκο, η 10 ανήκει στο Γιάνναρά. Κάτσε shoot από τον Γιάνναρά μέσα. Σαν Βαρέλι βλέπει το καλάθι σήμερα. Απίθανο ο Γιάννης Γιάνναράς. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο shoot. Φαίνεται πάει ξανά σε κακές αποφάσεις η ομάδα του Αποέλ. Βεβιασμένα shoot. Ο McKinnis έχει χάσει λίγο το μυαλό του γιατί έχει χάσει σχεδόν όλες τις μάχες από τον Τέιλορ και προσπαθεί ίσως να αποδείξει ότι μπορεί να τον κερδίσει. Μόσα βάζει τρίποντο και πανηγυρίζει με σφιγμένη βροθιά. Πανηγυρίζει με τον Σκίνερ τρίποντο για την ανόρθωση, η οποία έχει βάλει 5 τρίποντα σε 14 σούτ. Έχουμε time out. Δεν θυμάμαι ομάδα με δύο Αμερικανούς της να έχουν 0 πόντους μετά από 27 λεπτά παιχνιδιού. Τρίποντο από τον Σκίνερ που αφιερώνει στον πάγκο της ανόρθωσης στο καλάθι αυτό, 29-56. Σχεδόν όλος ο χρόνος που απομένει είναι για την ανόρθωση, είναι 4 δευτερόλεπτα η διαφορά. Τρίποντο εύστοχο από τον Τάλτον. Η ανόρθωση που έχει πάρει 38 rebound, ο Αποέλ 34. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά εκεί. Λάθος όμως. Σώζει ο Παπαμιχαήλ. Ο Watts πήγε να νικήσει τον Τέιλορ, δεν τα κατάφερε όμως. Κατεβάζει την μπάλα ο Σκίνερ και θα την αφήσει στο... Δεν θα ολοκληρώσει την επίθεσή του. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγαλύτερη ήττα του Αποέλ από το 6-7 που χρησιμοποιεί ως έδρα το Λευκόθεο. Προηγουμένως έπαιζε στο Ελευθερία. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που κρατάμε. Είναι η πιο βαριά εντός έδρας ήττα του Αποέλ στο Λευκόθεο μετά από τα τελευταία 13-14 χρόνια. Θα προσπαθήσω να μάθω περισσότερα έτσι, στατιστικά ιστορικά στοιχεία, αλλά με το τέλος του αγώνα λοιπόν η ανόρθωση κερδίζει 82-46 τον Αποέλ μέσα στο Λευκόθεο. Μια μεγάλη νίκη για την ομάδα της Αμοχώς του στο παιχνίδι το οποίο ήταν τέρπι κορυφής πριν το jump ball, όμως σήμερα το παιχνίδι πήγε υπέρ της ανόρθωσης από την αρχή.